αποφάσει στο συγκεκριμένο θέμα, γνωρίζει πώς συμπεριφέρεται στο παιδί, τι έκανε με το παιδί, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και όχι μόνο εγώ, όλο το οικογενειακό μου περιβάλλον και όλους τους ευρύς κύκλους του. Η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης όταν η εμβιαστάση σύζυγος του 29χρονου αστυνομικού τον κατήγγειλε για ασέλγεια στην 4χρονη σήμερα κόρη τους, που ξεκίνησε όπως υποστηρίζει όταν το αγγελούδι ήταν 3 ετών. Όλα τα ζευγάρια που χωρίζουν, δυστυχώς δεν χωρίζουν με κάποιον ιδιαίτερα πολιτισμένο τρόπο. Μην καταδικάζουμε τόσο εύκολα έναν άνθρωπο για ένα τόσο σοβαρό αντίκτυπο. Και δεν έχουμε να υποστηρίξω έναν κακοποιό. Έχουμε να στηρίξω έναν άνθρωπο που ξέρω ότι στο συγκεκριμένο θέμα έχει δίκιο. Προσπαθούσε δηλαδή συνέχεια, έψαχνε να το πάει κολυμπητήριο. Κανόνισε να το πάει κολυμπητήριο. Κανόνισε να το πάει χορευτικό. Προσπαθούσε να συνοηθεί και να το πάει χορευτικό. Ήθελε το παιδί να αρχίσει να κάνει αυτές τις δραστηριότητες που έχει κάποιος φυσιολογικός γονέας. Ο αστυνομικός που αρνείται τις κατηγορίες ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ αύριο η 4χρονη αναμένεται να δώσει εκ νέου κατάθεση παρουσία παιδοψυχολόγου. Ο γιος μου ήταν καλύτερος πατέρας από εμένα στο θέμα αυτό των παιδιών. Γιατί εγώ δυστυχώς είχα αφιερώσει όλο μου τον χρόνο στη δουλειά. Από το πρωί στο βράδυ και το βράδυ στο πρωί ήμουν στην υπηρεσία. Ο γιος μου έκλεβε χρόνο από την προσωπική του ζωή για να αφιερώσει τον χρόνο στο παιδί. Ο αστυνομικός που είχε υπηρετήσει και στην ασφάλεια της Βουλής επιμένει από την πρώτη στιγμή πως είναι αθώος και θύμα μιας καλά οργανωμένης και πορείας εναντίον του. Η σύλληψή του όμως επίσπευσαν τα λόγια της μικρής σε ειδικό ψυχολόγο που τη συνάντησε. Είναι δυνατόν δηλαδή να είχα αντιληφθεί είτε εγώ είτε κάποιο μέρος της οικογένειάς μου είτε κάποιος γνωστός του φίλος από αυτούς που κάνω παρέα κάτι τέτοιο και δεν θα είχε λάβει τις εκτάσεις που θα έπρεπε να λάβει. Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται και μέσα στις επόμενες μέρες αναμένονται εξελίξεις που είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν νέες συζητήσεις και αντιδράσεις. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, μια ανατροπή και θα μου επιτρέψετε να πω δραματική.